Steve Jobs, συνιδρυτής της περίφημης Apple, είχε ένα μεγάλο όνειρο. Να γίνει κάτοχος ενός φουτουριστικού σκάφους που θα σηματοδοτούσε τον θρίαβο του ανθρώπου απέναντι στη φύση, ανάλογο της φήμης ενός μεγάλου οραματιστή που άλλαξε τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Ανέθεσε σε έναν Γάλλο σχεδιαστή ναυπηγό να κατασκευάσει την Αφροδίτη, το πλοίο που κόστησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ. Η μοίρα όμως δεν ήταν γενναιόδορη με τον Jobs. Πέθανε προτού πατήσει το πόδι του στο σκάφος. Τώρα η Αφροδίτη είναι καθυλωμένη στο τελωνείο του Άμστερνταμ, καθώς η εταιρεία που το σχεδίασε ζήτησε να κατασχεθεί έως ότου εξοφληθεί για τις υπηρεσίες της. Έως τώρα έχει λάβει 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η αρχική συμφωνία με τον Steve Jobs ήταν για 9 εκατομμύρια ευρώ. Το σκάφος θα παραμείνει στο λιμάνι του Άμστερνταμ με αναμονή της αποπληρωμής από τους δικηγόρους που διαχειρίζονται την περιουσία του Steve Jobs, οι οποίοι όμως προς το παρόν τηρούν σιγή.